Έχει μια ωραία συνέντευξη. Δημήτρης Κίτσος είναι ο Θάνος, το αγόρι της Κλέλιας Ανδριολάτου, στο Μαέστρο. Μας μιλάει λοιπόν για την εμπειρία του στο Μαέστρο, για το σπίτι που έχει στους Παξούς, αλλά Μαρία δεν έχει σκηνές και κάνει παράπονο στο Χριστόφορο ότι γιατί δεν με έχεις βάλει σε σκηνές στους Παξούς. Να είναι και αυτός στους Παξούς. Ναι, μιλάει για τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και διαφορετική συνέντευξη, θα πω εγώ. Δεν μιλάει πολύ συχνά. Είναι λίγο έτσι εναλλακτικός ο Δημήτρης και θα το δείτε τώρα. Πώς αισθάνεσαι αρχικά που συμμετέχεις σε μια πολύ επιτυχημένη σειρά η οποία κάνει το γύρο του κόσμου? Πολύ ωραία. Με πήρανε τηλέφωνο να μου πούνε ότι θέλει να με δει ο Χριστόφορος να δοκιμάσω έναν ρόλο. Και επειδή τότε δεν είχε γράψει ακόμα τον ρόλο μου, δοκίμασα κάποιους, μια-δυο σκηνές από το ρόλο του Ορέστη και του Μπένου. Πώς είναι η Κλέλια? Η Κλέλια απέσια. Τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω μετανιώσει. Δηλαδή, όταν τελείωσε ο πρώτος κύκλος, ζητούσα να με βγάλει από τον δεύτερο. Σούπερ, πολύ καλά. Πολύ καλά. Έχετε ταιριάξει γενικά? Ναι, σχεδόν με το σύνολο του team. Και αυτό είναι κάτι που ζηλεύω κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι πως εγώ δεν είχα πολλά γυρίσματα στους Παξούς. Έχεις σπίτι στους Παξούς? Έχει η μητέρα μου, ναι. Και δεν έχεις σκηνές στους Παξούς? Του το λέω, του Χριστόφορου. Με μεγάλο παράπονο αυτό. Μόνο στην πρώτη σεζόν είχα κάποιες μέρες, στη δεύτερη καθόλου, και τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στους Παξούς, να περνάνε τέλεια στο χωριό μου και εγώ να είμαι στην Αθήνα και να ζηλεύω. Έχεις παίξει στο παρελθόν σε κάποιες ταινίες που έχεις υποδηθεί γκέι ρόλους και έχεις κάνει και σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου με άνδρες. Με έχουν κομπλάρει και άλλα πράγματα. Ενώ δεν καταλαβαίνω γιατί διαχωρίζουμε το ρόλο σε gay straight. Κι αλλιώς η πρώτη φορά που συνέβη αυτό ήταν με έναν φίλο. Είχαμε μια σκηνή μαζί που ήμασταν και συγκάτοικοι και αγελάσαμε αρκετά. Δεν το είχαμε κάνει πρόβα. Σε μια καναδέζικη ταινία που είχα μια ομοφιλοφιλική σκηνή, που εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο σωστά και αυστηρά. Υπάρχει ένας άνθρωπος σύμβουλος, ο οποίος είναι εκεί και επιβλέπει το πράγμα ότι γίνεται με όμορφους όρους και με αλληλοϋποστήριξη και σεβασμό και συγκατάθεση. Εδώ πέρα στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό, πάρα πολύ πίσω. Έχεις εργαστεί το 2016 με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία? Εγώ τον είδα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν οκ η συνεργασία μας. Σε περίπτωση που αθωωθεί, γιατί τώρα είμαστε στο εφετείο, και κάνει κάποια παράσταση, θα συνεργαζόσουν μαζί του? Νομίζω πως όχι. Social media, πώς τα πάζει? Θεωρώ πως είναι ένα μέσο το οποίο δημιουργεί μεγάλη σύγχυση σε μένα, εγκεφαλική, μέσα στην καθημερινότητα, ας πούμε. Όσες φορές και μέρες ασχολούμαι αρκετά, μου δημιουργεί στρες. Απλά θέλει προσοχή, γιατί νομίζω πως είναι και αυτό ένα ναρκωτικό, με την έννοια του ότι εάν λαμβάνεις πολλή αποδοχή μέσα από αυτό, θύζεσαι. Δεν σε φλερτάρουν μέσα στο social? Για ποιο λόγο ερωτώ με κάτι τέτοιο το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου ως Δημήτρη? Εννοώ, δεν με απασχολεί το ερώτημα, εντάξει. Δεν πιστεύω πως απασχολεί ιδιαίτερα τους θεατές αυτή τη στιγμή. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ερωτώ με κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Εντάξει, τόσα πολλά πράγματα. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτό? Πεθαίνουν παιδιά δίπλα μας. Και το ένα και το άλλο. Δεν απαραίτητα το ένα ή το άλλο. Μπορεί να και τα δύο. Ναι, ωραία, ρώτα και το άλλο όμως και μετά θα σου απαντήσω και σε αυτό. Εγώ είμαι μαζί του. Όχι, μας τα χάλασες στο τέλος. Εγώ το άφησα στο τέλος, γιατί δεν το είπε με κακία. Όχι, τρολάρισε. Ναι, αλλά το εννοούσε αυτό που σου είπε. Ναι, εντάξει, απλά μίλησε σε μια εκπομπή lifestyle, οπότε τα θέματα που θα σχολιάσουμε, ξέρεις, είναι λίγο... Δεν πειράζει, ξέρεις κάτι, μερικές φορές
Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καινούριος στο χώρο, όπως είναι ο Δημήτρης, ναι. και το κοινό δεν τον ξέρει. Είναι ωραίο να ανοιχτεί και να απαντήσει και σε πράγματα που, που δεν είναι προβλεπόμενα. Ναι, ίσως έχεις δίκιο. Και με τον πολύ ωραίο τρόπο. Το, δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε προσπαθεί. Όχι. Δεν σε προσπαθεί. Πολύ ωραία το είπε. Δεν ήταν προσπαθεί. Και καλά έκανε. Να το πετάξω και να πω δεν το είπε και πάλι. Και καλά έκανε. Κάτω τοποθέτηση. Γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση. Δεν είναι τίποτα κακό. Ούτε θα δικαστούμε γιατί ρωτήσαμε. Και εμείς δεν το έχουμε πει πολλές φορές για θέματα. Ότι αυτό το θέμα λίγο τώρα το παίζουμε, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Εγώ νιώθω ότι μου τα χάλασε στο τέλος. Είχε σκηνές λίγο πιο προχωρημένες σεξουαλικά και ήταν, φαίνεται ότι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και με την Κλέη έχουν πολύ ωραία χημεία ναι. και νομίζω έχει κάνει καριέρα γενικά και εκτός. Και σε Netflix παίζει πολύ και Καναδά, στο εξωτερικό Ελλάδας. Έχει πάρα πολλές προτάσεις και τώρα που ετοιμάζει. Και δυστή είπε ότι σε σκηνές που είναι έτσι πιο ιδιαίτερες και σεξουαλικές, στο εξωτερικό υπάρχει άνθρωπος που επιβλέπει και σου λέει το όριο είναι αυτό, δεν μπορείς να πας. Υπάρχει σύμβουλος, θυμάσαι που είχε έρθει η Μάρμος Πανθέους. Η οποία έχει δουλέψει πολύ στο εξωτερικό και μας έλεγε ότι και εκείνη με σύμβουλο. Πάντως για τον Πέτρο Φιλιππίδη, η παύση του τα είπε όλα. Η παύση του ήταν γιατί δεν το είχε σκεφτεί. Η παύση του ήταν ειλικρινής. Δεν ήταν ότι ήταν για να υπερθεματίσει, όχι, να δώσει έμφαση. Καθόλου. Ήταν να σκεφτεί τι μου λέει τώρα για να αποφασίσει. Δεν το είχε σκεφτεί καθόλου. Ναι. Γιατί να έχει κάποιο σκέτη με την απάντηση. Πάντως μ' αρέσει η γενιά αυτή των ηθοποιών. Είναι τόσο τη διπλανή πόρτα. Τόσο... Έχουν μία λίγο. Υπερβολική, λίγο ανετήλα πολλές φορές. Ωραίο είναι αυτό. Δεν έχω αυτό στημένο που βαριέσαι πολλές φορές. Αλλά αυτή είναι. Όχι, και γι' αυτό τους αγαπάμε.